Έντονη ανησυχία προκάλεσε στους αλληλείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κόλπο των ελευθερών, η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τμήμα Αλλίας, στον Αλλιευτικό Αγροτικό Σύλλογο Επαγγελματιών Παρακτιών Αλλιαίων του Δήμου Παγκαίου, σχετικά με τη δημιουργία μονάδας οστρακοκαλλιέργειας εντός του κόλπου έκτασης 50 στρεμάτων. Περιοχή του όρμου των ελευθερών, όπως και αρκετές άλλες στον νομό Καβάλας, σύμφωνα με το Γενικό Χωροταξικό, που εγκρίθηκε το 2011, έχει χαρακτηριστεί σαν ζώνη περιοχή ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών. Άρα δηλαδή είναι μια περιοχή που εν δυνάμει μπορεί να αναπτυχθούν υδατοκαλλιέργειες. Και ήδη στον αντίστοιχο διπλανό κόλπο της Νέας Ηρακλήσας υπάρχει μια μονάδα μυδιών, ως γνωστόν. Εμείς λάβαμε ένα έγγραφο υπηρεσία από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Κομωτινή, ότι έχει κατατεθεί φάκελος για έγκριση εγκατάστασης μονάδας οστρακοκαλλιέργειας στην περιοχή του Όρμου των Ελευθερών, ανοιχτά από τις ακτές, περίπου 700 μέτρα, αν θυμάμαι, και εκεί που αρχίζει περίπου ο Βρασίδας. Η ανησυχία αυτή εκδηλώνεται από τους επαγγελματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, καθώς υπάρχουν έντονοι προβληματισμοί σχετικά με την κατασκευή και τη λειτουργία μιας τέτοιας μονάδας σε έναν κλειστό κόλπο, ο οποίος φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και λουόμενους όλη την καλοκαιρινή σεζόν, τουριστικά σκάφη και θαλάσσιες δραστηριότητες. Επίσης, ήδη κάποιοι σύλλογοι ετοιμάζονται να αντιδράσουν αρχικά με επιστολή, ενώ εκφράζουν και τον έντονο προβληματισμό τους και για τις συνέπειες στο περιβάλλον από τη δραστηριοποίηση μιας τέτοιας μονάδας σε έναν κλειστό κόλπο, αναμένοντας τη σχετική ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υπηρεσίες που γνωμοδοτούν είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, δηλαδή το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, η Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, ο ΕΟΤ και η ΔΑΟΚ, το Τμήμα Αλλίας. Από την πλευρά του Τμήματος Αλλίας, για να γνωρίζουμε τις απόψεις των παράκτων αλλιών, τους κοινοποιήσαμε ένα έγγραφο, όπου αναφέρομαι ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και όπως έχει χαρακτηριστεί και η περιοχή, από άποψη αλλίας, ναι, μπορεί να εγκατασταθεί η μονάδα σε αυτή την περιοχή και θέλαμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις απόψεις τους, οι οποίες, αν είναι αρνητικές των παράκτηνων αλλιών, θα μπορούσαμε να τις εκφράσουμε στο έγγραφο το απαντητικό που θα στείλουμε στην αποκεντρωμένη. Όσον αφορά τις αντιδράσεις που αναφέρατε των υπόλοιπων φορέων, επειδή θα γνωμοδοτήσει και ο ΟΤ που έχει αρμοδιότητα για τα θέματα τουρισμού, όπως και το Λιμεναρχείο που έχει αρμοδιότητα για τα θέματα κίνησης των σκαφών, νομίζω ότι ίσως θα πρέπει οι όποιες αντιδράσεις υπάρχουν από αυτούς τους φορείς να απευθυνθούν στις αντίστοιχες αυτές υπηρεσίες.